Φύγαμε ζητώντας την ασφάλεια, ψάχνοντας ένα πιο φωτεινό μέλλον, πιο ασφαλές για τα παιδιά μας, για να διαγράψουμε από τη μνήμη τους τις πονεμένες εικόνες, το φόβο της σύλληψης, του βιασμού, των κατακτητών, την αδικία, το θάνατο και την καταστροφή. Είναι η στιγμή που ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου διαβάζει την επιστολή ενός πρόσφυγα από τη Συρία, εκφράζοντας έτσι με ραγισμένη τη φωνή τις δικές του ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον κόσμο, τον πληθυσμό της Κρήτης και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ με αφορμή την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων ΕΣΤΙΑ θέλησε να τιμήσει όσους αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Κρήτη αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα του πώς οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες μπορούν να γίνουν ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που τους φιλοξενεί, έχοντας όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Μια κατάκτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες και να ευχηθούμε να μην χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να από τις αιστείες τους. Έχουν περάσει ήδη 3,5 χρόνια από την πρώτη άφιξη οικογενειών στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Από εκείνη τη μέρα, εκατοντάδες οικογένειες προσφύγων βίωσαν την κρητική φιλοξενία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου να καταβάλει προσπάθεια για την ουσιαστική ένταξή τους στην κοινότητα. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό επιχειρησιακό συνεργάτη στην Κρήτη, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, που φέρνει κοντά τόσο την κοινωνία όσο τις δημοτικές αρχές αλλά και τις περιφερειακές αρχές, και έτσι καταλήγει να υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική και ποιοτική καλή υλοποίηση του προγράμματος που οδηγεί τον κόσμο και την κοινωνία που υποδέχεται και τους φιλοξενούμενους να ζουν με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ήταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 ο αιμοδότης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, το οποίο από τις αρχές του έτους υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη μετάβαση από τις τοπικές κοινωνίες και τις αναπτυξιακές δομές και την τοπική αυτοδιοίκηση στο Υπουργείο, παρατηρήθηκαν κάποιες αρρυθμίες. Όπως κάθε μετάβαση, έτσι και αυτή έχει τις δυσκολίες της, τις προκλήσεις της και την ανάγκη προσαρμογής. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται, ότι οι φορείς που το υλοποιούσαν ιδίως στην Κρήτη παραμένουν υλοποιητές. Το βασικότερο πρόβλημα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Με την ύπατη αρμοστία δίναμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών απέναντι στους φιλοξενούμενους. Με το πρόγραμμα στο Υπουργείο έχουμε πολύ λιγότερο προσωπικό. Αυτό δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια καλή παρακολούθηση του προγράμματος στα επίπεδα τα οποία ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό φέρνει τους δικούς τους κινδύνους. Δηλαδή υπάρχει μια πιο χαλαρή σχέση πια του προγράμματος με τους ίδιους τους πρόσφυγες. Και παρότι το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ έφυγε πλέον από τα χέρια της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ, όπως επιβεβαιώθηκε στις κατηδίαν συναντήσεις του αναπληρωτή αντιπροσώπου της με την τοπική αυτοδιοίκηση, το πεδίο συνεργασίας είναι ευρύ, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στα ζητήματα ένταξης των προσφύγων. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο με την ύπατη αρμοστία, όπως σας είπα, για συνεργασία, σε άλλους τομείς όμως και όχι πια σε ζητήματα που αφορούν τη στέγαση των προσφύγων.